Η κυβέρνηση και η εργοδοσία ξέρουν ότι παρά την εικόνα που εμφανίζεται μέσα από τις δημοσκοπήσεις και τα κανάλια, ο λαός βράζει αγανακτή και θα αντιδράσει όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Ξέρουν ότι με lockdown και μέτρα για τον περιορισμό των συγκεντρώσεων δεν χωνεύονται οι 10.000 νεκροί της πανδημίας, δεν χωνεύεται το χάλι στα νοσοκομεία, δεν χωνεύονται τα δισεκατομμύρια που δίνουν καθημερινά στα μεγάλα αφεντικά για να τη βγάλουν καθαρή και να αυξάνουν τα κέρδη τους μέσα στη νέα κρίση που ζούμε. Πέρα από όλα τα άλλα, αξιοποιώντας τον νόμο που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την πέρα της 1ης Μάη, έβαλαν και τους εργατοπατέρες της ΓΕΣΕΕ, όλος ο κόσμος τους στείλει και δεν τολμά να πατήσουν ένα χώρο εργασίας, να πάνε την πρωτομαγιά η Τρίτη του Πάσχα για να μην κουνηθεί φύλλο μπροστά και στην κατάθεση του νέου νομοσχεδίου, για να γιορταστεί στην ουσία η εργατική πρωτομαγιά σαν γιορτή της Άνοιξης και των Λουλουδιών. Σε όλο το διάστημα της πανδημίας τα σωματεία μας, μαζί με χιλιάδες εργαζόμενους σε όλη τη χώρα, δώσαμε τη μάχη βάζοντας στην άκρη περιορισμούς και τηρώντας όσο κανένας άλλος τα μέτρα προστασίας, και απαιτήσαμε μέτρα για να μην επικρατήσει ασυνοσία στους χώρους δουλειάς, για να αναγκαστεί η εργοδοσία και η κυβέρνηση να πάρει έστω και αυτά τα μέτρα ελέγχου και προστασίας που έχει πάει. Το χώρο το δικό μας, που με την αγωνιστική στάση του μεγαλύτερου κομματιού των συναδέλφων καταφέραμε να αποσπάμε από τους εργοδότες κάποιες κατακτήσεις, να υπογράφουμε συλλογικές συμβάσεις, να παρεμβαίνουμε οργανωμένα στους χώρους δουλειάς και να μπλοκάρουμε σε μεγάλο βαθμό την επίδεση της εργοδοσίας. Αρκεί να σκεφτούμε, για να απαντήσουμε σε αυτά το ερώτημα, πόσες δυσκολίες μας έχει φέρει που δεν κηρύσσεται υποχρεωτική συλλογική σύμβαση εργασίας που υπογράφουμε. Αρκεί να σκεφτούμε τι δυσκολίες μας έχει φέρει η αλλαγή των ορίων ηλικίας για τις συνταξιοδότησεις των συναδέλφων που πλησιάζουν στη σύνταξη και μια σειρά άλλα νομοσχέδια που έγιναν κάποια στιγμή νόμοι και καθημερινά χειροτερεύουν τη ζωή μας. Είναι λοιπόν, λέμε συνάδελφοι και το λέμε και από εδώ σήμερα, αιτία πολέμου η κατάθεση από την κυβέρνηση του νέου νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων προβλέπει και το δέσιμο χειροπόδαρα των σωματείων που αγωνίζονται που πάνε κόντρα στους σχεδιασμούς τους. Μέσα στο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων προβλέπεται πως όποιο σωματείο δεν καταθέσει τα ονόματα και τα στοιχεία των μελών του στο Υπουργείο δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να απαιτεί οτιδήποτε από το κράτος, δεν θα το αναγνωρίζουν ούτε για να κουβεντιάσουν.